Φωνιάς του Μίτσου Ευθυμιάδη, έργο γραμμένο το 1981. Είναι ένα έργο ορόσημο γιατί θέτει αυτή την ιδιαιτερότητα της γλώσσας του υποκόσμου και τη φέρνει μέσα στον κόσμο του θεάτρου. Γράφτηκε από τον Μίτσο Ευθυμιάδη, έναν όχι πολυγραφότατο συγγραφέα, αλλά πολύ σημαντικό. Παίχτηκε το 1981 από τη θεατρική σκηνή του Αντώνη Αντωνίου και αφορά αυτή τη σύγκρουση μέσα σε ένα οικογενειακό αστικό σαλόνι, μέσα σε ένα τραπέζι, ανάμεσα σε δύο κόσμους, τον κόσμο του μικροαστικού περίγυρου με τον κόσμο της φυλακής. Πιστεύω ότι το πρόγραμμα από τα καλύτερα πράγματα που προσφέρει στο κόσμο του Πειραιά είναι το να μπορέσουν τα παιδιά των σχολείων, γυμνασίων και λυκείων να έρθουν σε επαφή με το θέατρο στα σκαριά του. Αυτό που μπορούν τα παιδιά να δουν είναι ότι χρειάζεται πάνω στη σκηνή να λειτουργεί μια ομάδα, ότι πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των συναδέλφων, ότι πρέπει οι άνθρωποι πάνω στη σκηνή να ακούν ο ένας τον άλλον, ότι ναι μεν λειτουργεί η πρόβα, η δική μου τουλάχιστον, με ένα δημοκρατικό κλίμα, αλλά συγχρόνως υπάρχει και ένα σύστημα το οποίο πρέπει να ακολουθείτε έτσι ώστε να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις και λάθη. Όλο αυτό με μία έννοια είναι πολιτικό. Είναι κάτι που τα παιδιά βλέπουν με έμεσο τρόπο πώς ιδανικά θα έπρεπε να λειτουργεί η πόλη, η χώρα, ο κόσμος ολόκληρος. Θα έπρεπε να λειτουργεί δημοκρατικά, θα έπρεπε να λειτουργεί δημιουργικά, θα έπρεπε να λειτουργεί ακούγοντας ο καθένας τη γνώμη του άλλου. Το Ερνέο Φεστιβάλ, η δυναμική του ελληνικού λόγου στο θέατρο, είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο προσφέρεται όχι μόνο σε μαθητές σχολείων αλλά και σε ενήλικες, οι οποίοι μπορούν να μπουν μέσα στα άδεια του θεάτρου και να παρακολουθήσουν το ενδιαφέρον και πολύ μαγικό κόσμο ενός κειμένου που σιγά σιγά γίνεται παράσταση.